Ένας φίλος πάνω απ' όλα, αλλά και τεράστιος καλλιτέχνης, ο Μπάμπης Στόκας. Μπάμπη, καλώς ήρθες στο Γκις. Γεια σου, Θοδωρή μου. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, δεν θα σου πω καλώς ήρθες στην Καλαμάτα, γιατί είσαι αρκετό καιρό εδώ. Οπότε, είμαι μόνιμος σχεδόν. Ναι, σχεδόν μόνιμος. Φαίνεται ότι τελικά σου αρέσει πάρα πολύ η Καλαμάτα και θεωρώ ότι σου αρέσει γιατί έχεις και καλούς φίλους. Έχω πολύ καλούς φίλους, αλλά μην ξεχνάς ότι εγώ εδώ μεγάλωσα. Mm-hmm. Μέχρι τα 8 μου χρόνια ήμουν εδώ. Είναι η πόλη μου, πιστεύω. Η Αθήνα δεν είναι η πόλη μου. Ναι, ωραία, αλλά καλλιτέχνης όμως αυτή τη εμβέλεια από την Αθήνα αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Δεν ξεκινούν. Εντάξει, ναι, αλλά τώρα πια εγώ μπορώ να το κάνω τη δουλειά μου και από την Καλαμάτα, δεν έχω θέμα. Ωραία. Απλά η δικιά μας δουλειά, όπως ξέρεις, είναι κλεισμένη εδώ και ένα χρόνο. Δεν έχουμε συναυλίες, δεν υπάρχει τέχνη και πολιτισμός. Ναι, θα το δούμε. Θα πάμε σε αυτό σε λίγο. Να πάμε πρώτα όμως, γιατί βρίσκεσαι τόσο καιρό στην Καλαμάτα, μετά την Κορώνη και το μπαρ που έχεις εκεί, το εξαιρετικό μπαρ που έχεις εκεί, σε μια περιοχή που έχει συνδεθεί και συναισθηματικά, να το πούμε αυτό, στην Κορώνη, όπου έχεις το μαγαζί, έτσι δεν είναι? Ναι. Το οποίο λειτουργεί κυρίως το καλοκαίρι. Ναι, καλοκαίρι, ναι. Αποφάσισες να συνεχίσεις την επιχειρηματική σου δράση και στην Καλαμάτα. Κοίταξε, ήθελα να κάνω στην Καλαμάτα κάτι, το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ποιοτικά, ό,τι υλικά έχουμε φτιάξει μια. Δεν είναι ακριβώς μόνο πιτσαρία, είναι ένα μπιστρό μεντιτεράνιο, ας πούμε. Ουσιαστικά τα προϊόντα τα περισσότερα είναι δικά μας. Είναι από τους φίλους μου εδώ πέρα που ξέρω ότι είναι όλοι εξαιρετικοί. Ποιοτικά, έτσι κι αλλιώς η Καλαμάτα έχει πολύ ψηλό επίπεδο, θεωρώ, προϊόντων. Και φτιάξαμε έτσι με πάρα πολύ καλό καφέ, πολύ καλά προϊόντα, πειραγμένες πίτσες, πειραγμένα σάντουιτς, είναι όλα πειραγμένα όπως είμαι και εγώ. Mm-hmm. Είμαι πειραγμένος εγώ, πειραγμένα και τα πράγματα που φτιάχνω. Και έχεις συμμετάσχει στην απόφαση το πώς θα είναι τα προϊόντα, στην τελική του μορφή αυτό? Βεβαίως, ναι. Εννοείται, ναι. Γιατί μαγείρευε κιόλας πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έχω και τον Γιάννη τον Τρουπάκη που είναι κολλητός μου, φίλος και συνεργάτης και στο άλλο μαγαζί. Mm-hmm. Ο οποίος και αυτός τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την εστίαση και με. Το οποίο είναι και πολύ καλό παιδί αυτό. Είναι εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Είμαστε συνεργάτες πια καιρό. Και τα παιδιά όλα που βρήκαμε είναι εξαιρετικά. Βέβαια, εχθές ξεκινήσαμε, οπότε τα λάθη θα έρθουν, αλλά προσπαθούμε να έρθουν σιγά σιγά. Τα λάθη είναι λογικό στην αρχή όταν ξεκινάει μια επιχείρηση. Εσύ έφαγες, νομίζω σου άρεσε. Εγώ έφαγα, μου την πρόσφερε ο Τρουπάκης, ο Γιάννης, αυτή την πίτσα με το αχλάδι. Ναι. Στην αρχή την κοίταζα λίγο περίεργα. Λέω τώρα. Αχλάδι με πίτσα. Αχλάδι με πίτσα. Ναι. Η γεύση ακόμα, έχω ακόμα τη γεύση στο στόμα μου. Είναι, δηλαδή, είναι πολύ καλά. Ξέρω τι συνδυασμός είναι αυτός. Έχω φάει με ανανά, για να είμαι ειλικρινής, και στο εξωτερικό και μου άρεσε. Με αχλάδι ήταν η πρώτη φορά χθες. Ναι, εμείς κάνουμε διάφορα. Βάζουμε και κολοκύθες μέσα, γλυκές βάζουμε. Δηλαδή, πειράζουμε τα πράγματα. Τα δοκιμάσαμε πρώτα εμείς, μας άρεσαν. Δεν ήθελα, ξέρεις, να είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το ξέρει γύρω-γύρω που τα έχει φάει. Να δοκιμάσει κάτι άλλο. Έχετε επηρεαστεί και από την Ιταλική πίτσα? Εννοείται, γιατί εννοείται. Είναι λεπτή η ζύμη από εννοείται, η ζύμη. Το πήραμε αυτό από τους Ιταλούς, δηλαδή πήραμε την πίτσα που μας αρέσει το ζυμάρι αυτό. Βέβαια είναι και δικές μας πίτες εδώ και στην Κρήτη, οι Σφακιανές και τα δικά μας, κοντά είναι όλα αυτά. Mm-hmm. Απλά πήραμε την τεχνογνωσία τους σε αυτό το θέμα. Να πούμε ότι το μαγαζί βρίσκεται στην Εύωτος, έτσι δεν είναι? Εύωτος 81. Εύωτος 81. Ξεκίνησε χθες. Βλέπουμε και πλάνα τώρα, όσοι μας παρακολουθείτε μέσα από τη σελίδα του Κις στο Facebook, βλέπουμε και πλάνα από το κατάστημα. Άρα αυτή σου η κίνηση δείχνει ότι θέλεις να είσαι περισσότερο στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα, δηλαδή δύο επιχειρήσεις? Ναι, αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να είμαι περισσότερο εδώ. Ναι. Μεγάλωσα κιλά πια τώρα. Προτιμώ να είμαι σε ένα μέρος που μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Και με τα φιλαράκια μου. Η Αθήνα είναι λίγο τώρα, ειδικά και με τον κορονοϊό, η Αθήνα δεν είναι καθόλου ανθρώπινη. Να σε βλέπω το βράδυ εκεί με τους φίλους στο μαγαζί, το απολαμβάνεις. Το απολαμβάνω, ναι. Σου αρέσει, είσαι χαρούμενος. Το βλέπω αυτό. Ναι, ναι. Ενώ στην Αθήνα δεν ξέρω τώρα, μα εσύ είσαι όμως και σε ένα τεράστιο κύκλο καλλιτεχνών, επωνύμων, έχεις περάσει από παντού, γνωρίζεις τους πάντες. Σου αρέσει Καλαμάτα. Αυτό είναι. Μ' αρέσει. Ναι. Ναι. Να ξέρεις ότι αυτό μας τιμά ιδιαίτερα εμάς. Εντάξει, και εμένα αυτή η πόλη μου έχει φερθεί με πολύ αγάπη, δεν το συζητάω. Μίλαγα χθες με έναν συνάδελφο δημοσιογράφο και του έλεγα ότι εκτός από τη φιλική σχέση που έχω με τον Μπάμπη Στόκα, θεωρώ τέτοια ονόματα να επενδύουν στην πόλη τους ή να δημιουργούν ένα κατάστημα
ή ένα μπάρ όπως είναι στην Κορώνη, πρέπει να τα στηρίζουμε με νύχια και με δόντια. Να τους έχουμε όσο περισσότερο μπορούμε εδώ, γιατί είναι τεράστια διαφήμιση για τον ομό. Εντάξει, ευχαριστώ για αυτό. Απλά σου ξαναλέω ότι εγώ έτσι κι αλλιώς και στα τραγούδια μου και σε ό,τι έκανα, αισθητική πουλάμε και ποιότητα. Το ίδιο κάνω και εδώ. Δεν μπορώ να βάλω εγώ κάτι στο μαγαζί μου που δεν με εκφράζει εμένα. Έτσι. Οπότε και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ η πόλη μας, η Καλαμάτα, να έχει το πιο υψηλό επίπεδο στο φαγητό και στο σέρβις και στα καταστήματα στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι η Καλαμάτα τα επόμενα χρόνια θα ανέβει ακόμα πιο πολύ. Βλέπω να γίνεται στα επόμενα χρόνια το Μοντε Κάρλο της Ελλάδας, mm-hmm. έτσι. Το βλέπουμε και όλες αυτά με τα ξενοδοχεία που γίνονται γύρω-γύρω και όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή βέβαια με τον κορονοϊό δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή ματιά. Αλλά εγώ πάντα στη ζωή μου είμαι και λίγο φαντασιόπληκτος, δηλαδή βλέπω λίγο τα πράγματα και πιο μπροστά. Mm-hmm. Γι' αυτό και έκανα ό,τι έκανα σε αυτή την πόλη. Το μαγαζί, έτσι θέλω λίγο να μείνω στο μαγαζί, γιατί αυτός είναι και ο κύριος λόγος που βρίσκεσαι. Θα πάμε και σε άλλα θέματα στο Γκις. Έχει πίτσα, έχει... Έχει σάντουιτς φτιαγμένα, ναι, με 4-5 ψωμιά, ανάλογα να διαλέξεις. Ναι. Έχει vegan προϊόντα, αχα, για ανθρώπους που δεν τρώνε κρέατα και τυριά και όλα αυτά. Mm-hmm. Έχει σάντουιτς τα οποία έχουν και πράγματα που έχουμε στο ξυλόφουρνο, δηλαδή μοσχάρι ψημένο στο ξυλόφουρνο, χοιρινό, κοτόπουλο, όλα αυτά είναι στο ξυλόφουρνο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι νόστιμο και να σου πω και την αλήθεια, και υγιεινό όσο γίνεται, γιατί όταν έχεις πολύ καλά προϊόντα είναι όσο πιο υγιεινό γίνεται. Οι θερμίδες είναι ίδιες όμως, Μπάμπη? Εξαρτάται, ας πούμε. Ένα κακό τυρί δεν είναι το ίδιο με ένα κατσικίσιο τυρί. Ναι. Έτσι, σωστά. Υπάρχει διαφορά. Σωστά. Άρα έχουμε και λίγο, ελάχιστα λιγότερες θερμίδες. Όπως και το μοσχάρι είναι μοσχάρι, έτσι δεν είναι? Ναι, και νομίζω και ότι αν εξετάσουμε και το ζυμάρι που δεν είναι πολύ. Το ζυμάρι είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Ναι, έχουμε, ναι, και την πίνσα η οποία είναι με ρυζιού μέσα, είναι πιο ελαφριά ακόμα. Mm-hmm. Γενικά νομίζω ότι οι γεύσεις που έχουμε κάνει είναι πολύ λεπτές. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι υπερβολικό. Ναι. Και για το στομάχι σου και για το. Όχι, όχι. Εγώ και δύο φορές που έχω δοκιμάσει νομίζω ήταν μια χαρά και θα αρέσει πάρα πολύ και στον κόσμο. Να φύγουμε λοιπόν τώρα από το μαγαζί και να πάμε κατά πόσο, γιατί το έχουμε κάνει και αυτή τη συζήτηση προσωπικά, έχει επηρεάσει εσάς όλη αυτή η κατάσταση με τον COVID, τους καλλιτέχνες? Κοίταξε, όπως ξέρεις, η δικιά μας η δουλειά, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη, με την εστίαση, με τον τουρισμό, έχουν πάθει καταστροφή. Είναι καταστροφή δηλαδή η φάση, δεν είναι κάτι παραπάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Εμένα με παίρνουν αξιοπρεπείς άνθρωποι που δεν μου παίρνουν για το μυαλό να μου ζητήσουν εκατοστάρικα. Έτσι, στο φιλικό, ας πούμε, και σε απόγνωση. Και στην Αθήνα κυρίως. Στην Αθήνα κυρίως. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο πολιτισμός θα επανέλθει στα ίσια του. Θέλει τουλάχιστον μια πενταετία. Οι άνθρωποι δηλαδή του πολιτισμού να μπορέσουν να εξορροπήσουν τα πράγματα. Δηλαδή, εσείς αυτή τη στιγμή δεν εισπράτε από πουθενά? Ό,τι χρήματα σας έχουν μείνει από συναυλίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι εγώ έχω πάρει τον τελευταίο, τον προηγούμενο, αυτό το χρόνο, πέρασε 2.500 ευρώ. Αυτά τα λεφτά έχουμε. Εγώ τα έχω πάρει αυτά. Έχω κάποιους μουσικούς, παραδείγματος χάρη, που δεν τηρούσαν κάποιες προϋποθέσεις. Γιατί πρέπει να κάνεις τέλος πάντων κάποια μεροκάματα και αυτά, το οποίο δεν είναι εύκολο, που δεν έχουν πάρει φράγκο. Στιχουργοί, συνθέτες, δεν έχουν πάρει φράγκο. Έτσι. Βάλε τώρα τεχνική, μαγαζιά, ηθοποιοί. Ναι, είναι αλυσιδωτές. Είναι αλυσιδωτές. Εταιρείες ήχου. Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με το αντικείμενο, νομίζω ότι είναι σε απόγνωση. Είναι αλυσιδωτές οι αντιδράσεις. Υπάρχει λύση γι' αυτό? Δηλαδή, μπορεί η κυβέρνηση να δώσει λύση σε αυτό το κομμάτι? Κοίταξε, η κυβέρνηση έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν μας γουστάρει. Ναι. Δηλαδή, αυτό το κάνεις μόνο σε έναν άνθρωπο που δεν τον γουστάρεις. Έτσι. Έτσι. Έχει δείξει, είπε και η κυρία Μενδώνη, που το κυρία το λέω έτσι για... δεν νομίζω ότι είναι. Mm-hmm. Είπε ότι είμαστε και μαύροι εμείς, λέει, και δεν μπορούμε να μας πληρώσουν. Ναι. Δηλαδή, ένα κράτος που το στήσανε μαύρο... Ναι. Ότι αμείβεστε με μαύρα χρήματα. Χρήματα, ναι. Ναι, ένα, ναι, ναι, κράτος που το ίδιο το κράτος μας έκανε όλους να είμαστε μαύροι, την πείραξαν οι καλλιτέχνες που είναι μαύροι. Λες και οι υπόλοιποι δεν είναι, ας πούμε. Εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω που θα πάει αυτή η κατάσταση.
Μας έχει πειράξει πάρα πολύ όλους. Εμένα προσωπικά με έχει πειράξει πάρα πολύ. Σαν σωματείο έχετε... Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή σου λέω δεν υπάρχει κάτι φως. Δεν υπάρχει κάτι... Δεν έχουμε κάτι μπροστά μας. Δεν παίζουν, τα μαγαζιά είναι κλειστά. Ό,τι γίνεται στην τηλεόραση, αυτά που βλέπεις, ποιος να πρωτοπάει και τι να πρωτοπάρει, ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Ναι, πάρα πολύ άσχημη. Και λες για τηλεόραση... ακούστηκε, γράφτηκε τέλος πάντων γενικότερα η μη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα του Μάνου Ξηδού. Ναι, γιατί έχετε ταυτιστεί. Αυτή είναι. Εντάξει, εμάς δεν μας κάλεσαν οι συντελεστές ούτε η οικογένεια. Στο Μέγκα που έγινε αυτό, να το πούμε αυτό. Δεν μας κάλεσαν εμάς. Εγώ το θεωρώ. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα οικογένειας, δεν σας κάλεσε η οικογένεια. Η οικογένεια είναι κάτω, χωρίς να έχουμε τσακωθεί, χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Αλλά είπα χθες και στη μια άλλη συνάντηση που έδωσα ότι εγώ και να είχα τσακωθεί, θεωρώ μεγάλη ανοησία να μην πήγαινα. Γιατί ο Μάνος ήταν μαζί μας. Εμείς το κάναμε όλο το πράγμα. Ο Μάνος χωρίς εμάς δεν θα υπήρχε και εμείς χωρίς τον Μάνο. Έτσι ακριβώς. Το έχεις πει και σε πολλές συνεντεύξεις. Είναι πολύ απλό το ζήτημα. Το θεωρώ μεγάλη ανοησία αυτό που έγινε. Θέλω να πιστεύω ότι έγινε από την ανόητη πλευρά, όχι θελημένα. Ότι απλά δεν το σκέφτηκαν. Γίνεται να μην το σκεφτείς. Σου είπα τι θέλω να πιστεύω. Ο καθένας σας πάρει ό,τι νομίζει. Δεν με πειράζει εμένα, να σου πω την αλήθεια. Το είπα κιόλας και στα παιδιά εχθές. Λέω: δεν έχω θέμα. Ο κάθε άνθρωπος κάνει αυτό που νομίζει. Με τον Βλιάτσικα που το συζήτησε. Και αυτός έχει την ίδια άποψη με εμένα. Και οι δύο μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Ας πούμε, βγήκε ένας δίσκος με όλες αυτές τις συμμετοχές. Χωρίς να ξέρουμε ότι βγαίνει. Με τραγούδια δικά μας μέσα. Έτσι, δηλαδή έχουν γίνει πράγματα τρελά. Και, χωρίς να έχετε ερωτηθεί... και με συντελεστές που εμείς μπορεί να μην θέλαμε να είναι. Και χωρίς να έχετε ερωτηθεί. Ακριβώς. Δηλαδή. Ότι... το είδαμε όταν βγήκε. Είναι θέμα αυτό νομίζω. Εντάξει. Μπορεί να γίνει και θέμα, έτσι δεν είναι. Δεν θα κάνω κανένα θέμα. Α, δεν θα κάνω κανένα θέμα. Η Pixlax, το μέλλον, τι γίνεται. Τώρα, λόγω COVID δεν υπάρχει δράση. Εντάξει, Pixlax, μουσική, θα ανοίξουν, μουσική θα δράση υπάρχει. Αυτό που θέλω να πω είναι εγώ ότι ο κόσμος περιμένει καινούρια τραγούδια. Καινούριες επιτυχίες. Δεν είμαστε ακόμα σε φάση να ακούσουμε τραγούδια. Δεν έχουμε ψυχολογία για όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, η Pixlax και πρόπερση που βγήκανε περιοδία ήταν πάρα πολύ δυνατή η περιοδία μας. Ήμασταν με πάρα πολύ κόσμο. Full house παντού. Ακριβώς παντού, sold out. Δείχνει ο κόσμος ότι ακόμα αγαπάει αυτό. Μας αγαπάει ακόμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε γεμάτοι από την αγάπη του κόσμου. Αν μας λέγανε να πάμε σπίτι μας, θα πηγαίναμε. Το νιώθετε εσείς και το βλέπετε. Ναι, ακριβώς. Τώρα ετοιμάζουμε με τον Φίλιππο και εμείς ένα δίσκο με τραγούδια μας που τα τραγουδάνε άλλοι. Ένα CD. Πειραγμένο και αυτό. Αλλά δεν είναι κάτι. Έχουμε δύο τραγούδια καινούργια μέσα σε αυτό. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι καινούργια δουλειά δηλαδή. Είναι ένας δίσκος που βάλαμε φίλους μας να τραγουδήσουν τα τραγούδια μας. Όταν λέτε φίλους. Πάρα πολλούς. Δηλαδή μεγάλα ονόματα. Μπορείς να μας πεις μερικά. Ναι, είναι ο Πασχαλίδης, τι να σου πω, σχεδόν όλοι. Δηλαδή... Όλοι καλλιτέχνες. Ναι. Όλοι καλλιτέχνες. Μεγάλοι καλλιτέχνες. Του έντεχνου. Είναι και κάποιοι λαϊκοί που θέλαμε εμείς, ας πούμε, η Πίτσα Παπαδοπούλου που μου άρεσε πάνω σαν τραγουδίστρια. Έτσι. Είναι ο Στέλιος Διονυσίου που κάναμε ένα τραγούδι μαζί έτσι κι αλλιώς για σαν συμμετοχή. Και από εκεί και πέρα είναι φίλοι μας οι περισσότεροι. Ναι, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό που συζητήθηκε λόγω COVID, οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε τηλεοπτικές εκπομπές να πληρώνονται. Δεν είναι λογικό αυτό. Είναι, λογικό είναι. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό. Εμείς τόσα χρόνια, εγώ ας πούμε από την ΕΡΤ δεν έχω πάρει φράγκο. Και με έχει παίξει 2.000 φορές με τεράστιες ακροαματικότητες. Όλοι παίρνουν λεφτά εκτός από εμάς. Έτσι, αν το σκεφτείς. Φυσικά και είναι. Εγώ έχω πει ότι δεν θα ξαναβγω ποτέ αν δεν πληρωθώ. Ναι. Όχι για να πληρωθούνται και καλά, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι στην αρχή, όταν βγαίνει ένα τραγούδι, δεν μιλάω για τώρα, για κάποια χρόνια πριν, ο στόχος ο δικός σας ήταν το τραγούδι αυτό να γίνει πιο γνωστό, να παίξει από τα ραδιόφωνα και από την τηλεόραση. Με αυτή τη λογική δεν παίρνατε χρήματα και αυτό παγιώθηκε. Ναι, αλλά όταν πηγαίνει σε μια εκπομπή που πουλάει εσένα που τραγουδάς κάτι. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι αυτό παγιώθηκε. Όταν έγινες μεγάλο όνομα, όταν γίνεσαι πλέον μεγάλο όνομα, το θεωρούν ότι θα δεις την εκπομπή και θα πληρωθείς. Δηλαδή, το θεωρούν μα ήδη το δεδομένο. Έχουμε κάνει άπειρες φορές χωρίς να πάρουμε λεφτά. Τώρα έχει έρθει ο καιρός να αρχίσουν να πληρώνουν. Και θα έπρεπε να πληρώνουν και από μόνοι τους.
που βλέπουν δηλαδή, το Μέγκα βέβαια πληρώνει να είμαστε το ανακοινώσουν, ξεκάθαροι, το έτσι, πρέπει να καταλάβουν και την κατάσταση που ζούμε, έτσι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ουσιαστικά θα πρέπει από μόνοι τους να το κάνουν αυτό. Ναι, σκέφτομαι αυτούς τους μουσικούς όλους. Αυτοί υποφέρουν, άστο. Αυτοί πώς ζουν. Δεν ξέρω. Γιατί ούτε αμοιβές μεγάλες είχαν. Από τον μπαμπά τους και από τη μαμά τους. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο άλλο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα και σαφέστατα μπορείς να έχεις άποψη και εσύ. Το θέμα αυτό με τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και όλα αυτά που έχουν συμβεί με την υπόθεση Λιγνάδη. Ποια είναι η δική σου άποψη? Στο δικό σας χώρο δεν έχει ακουστεί κάτι, δηλαδή στο τραγουδιστικό. Σε όλους τους χώρους υπάρχει αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο στη μουσική, δεν είναι μόνο στο τραγούδι, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Είναι και στο γραφείο κάποιου και στο μαγαζί κάποιου. Υπάρχει μες στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα, για μένα, το ξέρω στη ζωή μου, το έχω καταλάβει, ότι η αλήθεια κάποια στιγμή βγαίνει. Εγώ διαφωνώ σε αυτό μόνο στα δικαστήρια τα τηλεοπτικά. Δηλαδή, πρώτα να πηγαίνει στη δικαιοσύνη τα πράγματα και όποιος έχει πρόβλημα να πάει στη δικαιοσύνη, να λυθεί το πρόβλημα στη δικαιοσύνη. Δεν μπορείς δηλαδή να αφορίζεις κάποιον χωρίς να έχει βγει πόρισμα από τη δικαιοσύνη. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όλους αυτούς τους κοπρίτες, γιατί είναι κοπρίτες που κάνανε αυτά τα πράγματα, δηλαδή που εκμεταλλευτήκανε παιδιά, που ήταν παιδεραστές, που κάνανε. Να τιμωρηθούν, εννοείται. Δεν το συζητάω ούτε αυτό. Θεωρείς ότι δεν έπρεπε να πάρει τόσο μεγάλη διάσταση? Όχι, από να έπρεπε να πάρει τόσο μεγάλη διάσταση, απλά να μην γίνονται δικαστήρια τηλεοπτικά για χάρη της τηλεόρασης, όχι για χάρη του θέματος. Άρα η άποψή σου είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν στη ζωή μας. Δηλαδή, υπάρχουν στη ζωή μας παντού. Στο θέατρο που κυρίως παντού. Το θέατρο. Παντού. 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 Απλώς αυτό που είπα χθες και το λέω και σήμερα, ο Μάνος Χατζηδάκης έχει πει ότι όταν αυτή η κατάσταση που ζούμε δεν σου προκαλεί απέχθεια, έχεις γίνει και εσύ μέλος αυτής της κατάστασης. Δηλαδή, εγώ θεωρώ αδιανόητο να ξέρει κάποιος τέτοιο πράγμα και να μην έχει κάνει κάτι γι' αυτό. Γιατί πιστεύεις ότι δεν μιλούσαν τόσα χρόνια? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εσύ στους κύκλους τους δικούς σου που έχεις ανδρωθεί στην Αθήνα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στη δικιά μας, στο δικό μας. Στο έντεχνο. Στο έντεχνο τραγούδι δεν έχω κάτι το οποίο είναι τόσο τρομερό, ας πούμε, για να ανησυχήσω. Δεν το ξέρω, δεν μου έχει τύχει. Δεν το ξέρω. Πραγματικά. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που αγαπάω και κάνουμε πράγματα μαζί, ή δεν κάνουμε, αλλά τους θεωρώ ψηλά σαν καλλιτέχνες, δεν νομίζω ότι έχουν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν έχουν εκμεταλλευτεί αυτό. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Σίγουρα όμως μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που το κάνανε. Ναι. Άρα παρατηρείται κυρίως στο θέατρο και με τους ηθοποιούς. Όχι, σου είπα, μπορεί να είναι και στη δικιά μας δουλειά, αλλά εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Ενώ ήξερα, είχα ακούσει για το θέατρο ότι μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα. Έτσι. Ναι. Απλά εσύ. Αλλά δεν ήμουν εγώ στον χώρο, δεν μπορώ να ξέρω αν όντως γίνεται. Ούτε μπορώ να πιστέψω σε ένα που μου το πες. Εξάλλου εσείς είσαστε πιο ροκ και στη ζωή σου είσαι ροκ και εσύ. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ μεγάλη ντροπή να πει σε μια κοπέλα που έρχεται σε μένα να τραγουδήσει ότι πρέπει να σε πάω στο κρεβάτι μου πρώτα για να βγεις να τραγουδήσεις. Τώρα αν με κουστάρει και την κουστάρω και πάμε στο κρεβάτι είναι άλλο θέμα, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως για να μπείτε και καλά στη δουλειά, το θεωρώ μεγάλη ξεφτύλα. Γινόταν όμως. Παντού γίνεται, θέλω να σου πω, εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι το κάνουν άνθρωποι που έχουν. Που έχουν αξίες και ιδανικά μέσα τους. Το θεωρώ λίγο ντροπιαστικό. Εγώ πιστεύω ότι επίσης αυτό σιγά σιγά θα καταλαγιάσει και θα ξεχαστεί όπως ξεχνιούνται πάρα πολλά στιγμή. Ναι, αλλά η αλήθεια φαίνεται και αυτή τη στιγμή αυτή η κάθαρση θα κάνει δουλειά. Κάτι θα κάνει καλό. Πιστεύεις ότι ο Υπουργός Πολιτισμού έπρεπε να παραιτηθεί μετά? Εννοείται, από την πρώτη στιγμή. Εννοείται. Όπως και αν ήμασταν σε άλλη χώρα, θα είχε παραιτηθεί και ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Αν είμαστε σε μια σοβαρή χώρα. Γιατί δεν γίνεται να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν ξέρω. Αυτό είναι αδιανόητο. Βέβαια. Δηλαδή, αν δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός, ποιος ξέρει? Εγώ. Σωστά. Σωστά. Πώς πιστεύεις ότι η κυβέρνηση αυτή αντιμετώπισε όχι μόνο αυτό το θέμα, αλλά να ξεκινήσουμε από την πανδημία? Διαμαρτύρονται, για να κλείσουμε σιγά σιγά και τη συνέντευξη, διαμαρτύρεται πολλοί κόσμος, απλοί πολίτες, ότι υπάρχει αυτή η αστυνομοκρατία λόγω του COVID, πολλά προστήματα, μεγάλα, τα 300 ευρώ ή στα καταστήματα 3.000 ευρώ. Κοίταξε, από ό,τι φαίνεται την αστυνομία την πιέζει η πολιτεία. Ναι. Η πολιτεία δεν το κάνει η αστυνομία από μόνη της, ναι. Να έρθει να σου κλείσει το μαγαζί. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή αυτή είναι μια γραμμή που υπάρχει από την πολιτεία μας.
από το κράτος μας. Ναι, πιστεύεις ότι αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σωστά όλη αυτή την κατάσταση με τον COVID ή είναι λίγο πιο περισσότερο αυστηρά τα πράγματα από ό,τι θα έπρεπε να είναι? Κοίταξε να δεις, για μας δεν είναι τόσο εύκολο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε αυτό που έχει κάνει σε εμάς, ότι δεν ενδιαφέρεται πώς θα ζήσουν κάποιοι άνθρωποι. Αυτό. Ότι όταν κλείνεις έναν άνθρωπο και δεν τον ρωτάς, έχεις λεφτά, μπορείς να ζήσεις, μπορείς να πληρώσεις το ενοικίο σου, έχεις παιδιά και δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, αυτομάτως για μένα είναι λάθος. Αλλά μας έχει δείξει αυτή η χώρα ότι κανένας από αυτούς που έχουν ανέβει πάνω στην εξουσία δεν αγαπούσε έστω και λίγο την πατρίδα του και δεν αγαπούσε έστω και λίγο τον τόπο του. Έτσι. Δηλαδή για να δείξει ότι θα κάνω και κάποια πράγματα για τον τόπο μου. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι αγαπάς την πατρίδα σου και να είσαι ύποπτος. Να σε κοιτάνε με μισό μάτι. Ναι, να είσαι γραφικός. Να είσαι γραφικός. Λοιπόν, φυσικά και δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Γιατί όταν κλείνεις ένα μαγαζί, πρέπει να κοιτάξεις αυτός ο άνθρωπος πώς θα ζήσει. Όταν εγώ σε κλείσω σε ένα σπίτι σου, θα πρέπει να σε ταΐζω, να σε ποτίζω και να σου πληρώνω τις υποχρεώσεις. Και την πανδημία τη διέπει ειδικό νομικό καθεστώς, το οποίο μόνο ένας δικηγόρος θα μπορούσε να μας απαντήσει. Τα πράγματα είναι πολύ πιο... Δηλαδή θα έπρεπε ο κόσμος να έχει υποστηριχθεί περισσότερο οικονομικά. Γιατί όπως είπες και εσύ, τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού αυτής της χώρας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Καταρχήν εξαφανίστηκε η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη δεν υπάρχει, πια, μην κοροϊδευόμαστε. Άνθρωποι που ήταν καλά, είχαν τις δουλειές τους και δεν ήταν πλούσιοι, αλλά ζούσαν αξιοπρεπώς. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί. Τώρα, οι σούπερ δυνατοί και οι σούπερ έχουν γίνει ακόμα πιο πλούσιοι. Δεν είναι το θέμα αυτό. Έτσι, τα ξέρουμε πια, δεν είμαστε κορόιδα. Απλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η ψήφος του και πόσο υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι είμαστε όλοι σε αυτό. Και να μην διαμαρτύρεται μετά, αφού έχει ψηφίσει, έτσι δεν είναι? Γιατί, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει οποιοδήποτε καθεστώς υπάρχει. Είναι ακόμα, μπορούμε και ψηφίσουμε. Απλά σε κάποια χρόνια μπορεί να μας πούνε ότι δεν χρειάζεται, έτσι κι αλλιώς πάτε για μπάνιο. Ναι. Αφήστε, ξέρουμε εμείς. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε 4 χρόνια. Σου είπα, εγώ θεωρώ ότι αν ήταν στην Αγγλία αυτό που έχει συμβεί τώρα με την Υπουργό Πολιτισμού και με όλα αυτά και με το Λιγνάδι και όλα αυτά, θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση. Επίσης θα ήθελα να σε ρωτήσω και αυτό που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους φοιτητές και έχουν βγει στους δρόμους, η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Εσύ είσαι πολύ κοντά με τους φοιτητές, γιατί είναι και η κοινωνία συγκεκριμένη των φοιτητών που αγαπάνε τους πιξλάκς, αγαπάνε στόκα και πλέον. Είναι παιδιά, είμαστε μια χώρα, είμαστε μια χώρα κατά βάση γεροντολάγνα. Έτσι, τα νέα παιδιά πάντα είναι τα προβληματικά παιδιά που τα κάνουν όλα λάθος. Mm-hmm. Έτσι. Οι φοιτητές, δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία με στους φοιτητές. Υπάρχει άλλο καθεστώς μέσα στα πανεπιστήμια, έχει το δικό του σύστημα και θα πρέπει να λειτουργεί όσο έχει. Και πρέπει να είναι χώρος ιερός και χώρος όπως ήταν στην αρχαιότητα. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Και εγώ διαφωνώ ριζικά με αυτό που... Το ψηφίσανε δηλαδή, δεν είναι ότι... Καλά, ναι. Ότι... Και μάλιστα ήταν στις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Αφού μας ψηφίσατε, θα ψηφίσουμε και εμείς αυτά που σας είπαμε προεκλογών. Λέω μόνο που κανένας, γι' αυτό ακριβώς είπα, έχει σημασία γιατί θα ψηφίζουμε. Νομίζω αν ρωτήσεις κάποιον γιατί ψήφισε αυτόν που ψηφίζει και αν έχει διαβάσει αυτά που έχει πει ότι θα κάνει, δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί κανένας. Όχι. Όχι, ψηφίζει από αντίδραση ή γιατί μπορεί να έχει... Γιατί είναι η οικογένεια δεξιά, είναι η οικογένεια αριστερά, και πάει έτσι το... Και μπορεί να βοηθηθεί στο μέλλον με ένα διορισμό ή οτιδήποτε ή κάτι τέτοιο. Έτσι, δυστυχώς έτσι ψηφίζει ακόμα ο Έλληνας και δεν ξέρω, η νέα γενιά, μήπως με τη νέα γενιά αλλάξει αυτό. Η νέα γενιά με ενισχύει γιατί δεν βλέπουν καν τον ψήφο ως αυτό που είναι. Δεν τους απασχολεί καθόλου. Οπότε τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Μάλιστα, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα εδώ στον ΚΙΣ. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία με τη νέα επιχείρηση. Το όνομα της πιτσαρίας είναι... Μπαμπίνι, το έχει βγάλει η κόρη μου. Είναι... Μπαμπίνι. Είναι της Ιόλης. Και μάλιστα είδα χθες ότι σε έστειλες και μια μαργαρίτα. Καλό. Μπαμπίνι, λοιπόν, η πιτσαρία.
στην Έδοντος. Χαριτολογώντας, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Καλή επιτυχία. Να θα σας βλέπουμε καλά περισσότερο εδώ και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά. Να είμαστε καλά όλοι. Και τα λέμε πάλι. Να θα τα καλά πούμε σύντομα και καλά στο μαγαζί μετά. Ήταν ο γνωστός, ο κορυφαίος Έλληνας μουσικός, συνθέτης και ερμηνευτής Μπάμπης Στόκας εδώ στον Kiss 89. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε σε λίγο.